τον κόσμο. Ξεκινάει από λιμένα. Το δρομολόγιο αυτό ξεκινάει λιμένα. Ανά μία ώρα θα εκτελούνται τα δρομολόγια στη γραμμή των αμολόφων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, Κώστα Πανταζή. Είναι εδώ ο κόσμος για να πάει Αθήνα. Ήδη από χθες, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έχουμε αυξήσει τα δρομολόγια μας σε όλους τους δημοφιλείς προορισμούς εδώ στην Καβάλα, στους αμολόφους κατά πρώτο λόγο, στην Κεραμωτή. Κάθε μία ώρα έχουμε δρομολόγιο για αμόλοφο, για αμολόφους, που βλέπουμε από τα μηνύματα του κόσμου ότι εκεί θα εστιάσει πολλοί κόσμος, εκεί θα είναι ο αγαπημένος προορισμός. Και στους υπόλοιπους έχουμε αυξήσει τα δρομολόγια για να μένουμε την ανάλογη κίνηση. Θα ήθελα να πω και στη διαδρομή της Δράμας και στις Ξάνθης. Πλέον μπαίνουμε σε καλοκαιρινά κανονικά δρομολόγια της εποχής του 2019. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ το επιβατικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη γραμμή των αμολόφων. Βλέπουμε έχει γίνει αισθητή αύξηση της κίνησης. Περιμένουμε όμως, όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, να αυξάνεται η κίνηση. Ελπίζουμε να είναι αυτοί που μας δίνουν τα μηνύματα και για το νησί της Θάσου, γιατί και εκεί τα μηνύματα δείχνουν ότι μας λένε ότι και από τους τουριστικούς πράκτορες ότι θα έχει μια μεγάλη αύξηση που θα φτάνει στο 2019. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτσι ώστε και εμείς να ανασάνουμε. Ο ίδιος παράλληλα αναφέρει ότι έχει σημειωθεί μια αύξηση στην επιβατική κίνηση, η οποία είναι αισθητή και δημιουργεί αισιοδοξία για την καλοκαιρινή σεζόν. Όσο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο κ. Πανταζής δήλωσε πως τα δρομολόγια θα λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Μας λέω για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα λειτουργήσει? Περιμένουμε ότι να έχει πολύ κίνηση από. Εκεί περιμένουν να έχει και από τους έξω νομούς, δηλαδή να έχουμε επιβατικό κοινό πολύ από τη Θεσσαλονίκη, από Αθήνα. Και εκεί έχουμε ενισχύσει πολύ τα δρομολόγια και φυσικά μέσα εδώ τους δημοφιλείς της Καβάλας, τους αμολόφους, την Κεραμωτή και το νησί της Θάσου. Θα λειτουργήσετε κανονικά και την ημέρα του Αγίου Πνεύματος? Ναι, φυσικά, κανονικά βέβαια. Για μας οι μέρες αυτές που διασκεδάζει ο κόσμος είναι οι μέρες που δουλεύουμε.